Πυρετώδεις προετοιμασίες έχει ξεκινήσει η Τουρκία για να υποδεχθεί κύμα χιλιάδων προσφύγων μετά τις δραματικές εξελίξεις στο Χαλέπι. Μέχρι στιγμή 44.000 άνθρωποι έχουν περάσει τα σύνορα, όμως η τουρκική ηγεσία αναμένει περισσότερους από 100.000 τις αμέσως επόμενες μέρες. Η ανησυχία είναι έντονη και σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς κανείς δεν γνωρίζει προς τα πού θα κατευθυνθούν οι πρόσφυγες σε περίπτωση που ο εμφύλιος διαρκέσει επί μακρόν. Στο πεδίο των μαχών τώρα, δυνάμεις του στρατού μετά από επιδρομή σε προάστιο της Δαμασκού συνέλαβαν δεκάδες αντικαθεστωτικούς, τους βασάνισαν και εκτέλεσαν 43. Δεν έχει γίνει γνωστό αν η θηριωδία αποτελεί απάντηση στις εικόνες με την εκτέλεση στρατιωτών από μέλη της αντίστασης μετά από λαϊκό δικαστήριο στο Χαλέπι. Οι μάχες στην οικονομική πρωτεύουσα της Συρίας είχαν συνέπεια το θάνατο 110 ανθρώπων τις τελευταίες ώρες, 67 από τους οποίους γυναίκες και μικρά παιδιά.